Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την καταπληκτική δουλειά που έχετε κάνει και εσείς και όλοι οι εργαζόμενοι στις εντατικές, γιατροί, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό. Πράγματι θεωρώ ότι μας έχετε βγάλει ασπροπρόσωπους και έχετε εμπνεύσει συνολικά με τη δουλειά σας μία νέα εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις δυνατότητές του και κυρίως στους ανθρώπους του. Θα ήθελα να ακούσω από σας τις δικές σας εμπειρίες. Τι πρέπει να ξέρουμε εμείς, τι έχουμε κάνει καλά, τι δεν έχουμε κάνει καλά, πού είναι οι ελλείψεις τις οποίες εντοπίζετε εσείς σήμερα. Σας ευχαριστήσω και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Να σταθώ λίγο στον αριθμό, γιατί νομίζω μερικές φορές με τα πολλά νούμερα σας μπλέκουμε ίσως και εσάς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ανά 100.000 πληθυσμού το μισό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα νομίζω ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι ένας πολύ λογικός στόχος, χωρίς να κάνουμε πολύπλοκες αναλύσεις του τι χρειαζόμαστε. Άρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον όλα τόσα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Επίσης δεν έχουμε, είμαστε ακόμα πιο χαμηλά στις μονάδες, στις λεγόμενες step down, δηλαδή αυτές που θα πάει ο άρρωστος όταν είναι κάπως πιο ελαφρά. Τώρα δεν είναι εύκολο να πάει στον όροφο, γιατί ο όροφος δεν έχει τέτοια υποδομή και πολλές φορές λιμνάζει και στη μονάδα και καθυστερεί και τα άλλα κρεβάτια. Νομίζω ότι σημαντικό είναι να δούμε τι θα μας μείνει από αυτή την ιστορία, τι κέρδος θα έχει όχι μόνο η εντατική θεραπεία, αλλά το σύστημα υγείας και η κοινωνία συνολικότερα, με μια καλύτερη οργάνωση και με μια καλύτερη αξιοποίηση της εντατικής θεραπείας. Αλλά σκεφτείτε στο μέλλον να φτιάξετε εξειδικευμένους νοσηλευτές εντατικής. Δεν τους έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Ωραία. Κύριε Κοτσιόπουλε, αυτό είναι για... Ναι, κύριε Κοτανίδου, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Για την παρέμβαση, είχαμε βγάλει από την Επιτροπή μέχρι του ΚΕΣΥ, είχαμε βγάλει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να γίνει εξειδίκευση στην νοσηλευτική, η εντατική θεραπεία. Το οποίο πρόγραμμα ήταν εξάμηνο. Το έχουμε πει στον κύριο Κοτσιόπουλο και ελπίζω ότι μετά από τη λήξη της επιδημίας θα το προχωρήσουμε και... Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει και πιο πριν ξεκινήσει η επιδημία. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το οποίο έκανε τη μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο μήνα, ώστε να λειτουργήσει από τα 10 κρεβάτια που είχε πριν από την κρίση που περνάμε, να φτάσουμε στα 25 και από αύριο στα 27. Μέχρι στιγμής έχουμε νοσηλεύσει γύρω στους 25 ασθενείς. Σήμερα είχαμε και την ευχάριστη είδηση ότι οι δύο ασθενείς μας βγαίνουν υγιείς από τη μονάδα μας. Αυτό είναι το αισιόδοξο να κρατήσουμε. Και το κυριότερο πρόβλημα που όλοι νομίζω πανελλήνια υπάρχει είναι ότι η έλλειψη από τις μάσκες υψηλής προστασίας, της FFP3, δύο υπάρχει ικανός αριθμός και με την τελευταία αποστολή που έγινε. Και εμείς αγοράζουμε και προμηθευόμαστε και αξιοποιούμε ιδιωτικές δωρεές, όχι με ορίζοντα το τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, αλλά για να αφήσουμε μια παρακαταθήκη στο σύστημα υγείας, η οποία θα είναι μόνιμη. Και βέβαια, έχουμε τώρα και μια πολύ μεγάλη δωρεά που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Νιάρχου, 100 εκατομμύρια συνολικά. Και θα αναζητήσουμε και τη δικιά σας γνώμη για το πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο ποσό, πέραν των προφανών που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε τόσο καλές εντατικές και με τόσα κρεβάτια που να μην έχετε την ανάγκη κανένας να ζητάει πολιτικό μέσο για να μπει στην εντατική. Προτεραιότητα βέβαια πρέπει να έχουν οι μονάδες που ήδη λειτουργούν, οι οποίες έχουν ένα παλιό εξοπλισμό. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτούμε πραγματικά αυτή την ευκαιρία, να μην την αφήσουμε να πάει χαμένη. Δηλαδή, αυτά τα κρεβάτια και όλα τα κρεβάτια που έχουμε δει σε όλα τα νοσοκομεία σιγά σιγά να εξοπλιστούν, να επανδρωθούν και να μείνουν στο ελληνικό ΕΣΥ για να μπορέσουν να κάνουν, όπως είπε και η κυρία Κοτανίδου, να αρχίσουμε πλέον να δεχόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα διασωληνωμένοι αλλά είναι βαριά και θα πάνε πολύ καλύτερα να νοσηλευτούν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Για μας, όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, είχαμε πλήρη εικόνα των αδυναμιών, των εγγενών αδυναμιών. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή να επιμερίσω καμία ευθύνη. Παραμελημένες ήταν οι εντατικές από πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν.
αλλά έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο. Νομίζω ότι για αυτό το κύκλο της επιδημίας, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι, πιστεύω ότι ο χρόνος κερδίθηκε. Και αν κρίνω, επειδή εγώ το πρώτο που κοιτάω κάθε πρωί είναι τις διασωληνώσεις και το πόσες κενές εντατικές έχουμε ακόμα, πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε κάτι λάθος, θα έχουμε κερδίσει τον χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Ότι θα ξανάρθει αυτή η επιδημία είναι περίπου βέβαιο. Θα μας βρει πιο έτοιμος.